Καλώς καλημέρα, ήταν, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα. Δεν ξεκινάει καλά. Καιρικός δεν ξεκινάει καλά. Ε. Εντάξει, έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο δίνει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Μια γραμμή λέλαπας σαρώνει τη χώρα. Λέλαπας. Στην ουσία είναι έτσι μια ζώνη καταιγίδων. Βλέπετε και αυτή τη χρονική στιγμή που πήραμε το στιγμιότυπο από το ραντάρ καταιγίδων. Βλέπετε χαρακτηριστικά πού βρίσκεται αυτή η γραμμή λέλαπας. Ξεκινάει από τα βορειότερα τμήματα. Θα λέγαμε της Θεσσαλίας προς την περιοχή, δηλαδή της Χαλκιδικής, ξεκινάνε εδώ οι χρωματισμοί προς την περιοχή του Θερμαϊκού, σιγά σιγά κατεβαίνουν πιο κάτω τα φαινόμενα και φτάνουν μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου Πελάγους, εκεί προς την Ανατολική Κρήτη. Αυτή είναι η γραμμή λέλαπας. Η κόκκινη λέλαπα που κατεβαίνει. Είναι λοιπόν η γραμμή λέλαπας η οποία δίνει καταιγίδες σε ένα έτσι μήκος περίπου των 500 χιλιομέτρων από το ύψος περίπου της Χαλκιδικής μέχρι και του νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Για πες μου ρε Σιχνιά, Κυψιά έβρεξε. Πέρασε. Δεν παίζαμε Κυψιά, τηλεφόρο παίζαμε. Ξεκίνησε και έβρωσε η καταιγίδα. Πέρασε αυτή η γραμμή λέλαπας και από το νομό Αττικής και τώρα βέβαια κατευθύνεται σιγά σιγά μέσα στο Αιγαίο, όπου εκεί θα πάρει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη υγρασία και θα χτυπήσει με αρκετή σφοδρότητα, ιδιαίτερα θα λέγαμε, το ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μία ετοιμότητα σε εκείνες εκεί τις περιοχές. Άρα από εμάς, από την Αττική π.χ. έχει περάσει, έχει ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Αλλά να τονίσουμε, Παναγιώτη, γιατί ότι... Γιατί έριξε λίγο, δεν έριξε. Βέβαια. Να τονίσουμε ότι εδώ προς τα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου Πελάγους υπάρχει το κέντρο αυτής της κακοκαιρίας, αυτού του βαρομετρικού χαμηλού, όπου υπάρχει πάλι έντονη αστάθεια. Επομένως και τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια μετατόπιση από τα δυτικά προς τα ανατολικά που θα επηρεάσει και το νομό Αττικής και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας με βροχές και καταιγίδες, για να μιλάμε πλέον για βελτίωση από το απόγευμα βράδυ και στη συνέχεια. Μια βροχή, δεν βγάζουν μπουγάδα έξω. Ναι. Όχι. Σήμερα στην Αττική και αργότερα θα έχουμε και πάλι βροχές. Ναι. Θα τα δούμε όμως τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Μια βροχή είναι, μην τρελαθούμε. Βέβαια, εντάξει, είναι μια βροχή. Στο πέρασμά της όμως μπορεί σε τοπικό επίπεδο να αφήσει και χαλαζοπτώσεις, να αφήσει μεγάλο όγκο νερού, ακόμη και έντονους κεραυνούς. Ναι. Οπότε δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Πλημμυρικά φαινόμενα σε καμία περίπτωση. Αν θα έχουμε τώρα πλημμυρικά φαινόμενα, αυτά θα εστιάζονται κυρίως στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο, όπου κατευθύνεται η γραμμή λέλαπας και είναι η μεγαλύτερη έτσι ένταση αυτού του κύματος κακοκαιρίας. Γιατί εκεί συναντάμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές στο ψυχρό μέτωπο, όπως λέμε, στη μετρολογία και υπάρχει έντονη αστάθεια. Οπότε μπορεί στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο να έχουμε κάποια προβλήματα μέχρι και τις βραδινές ώρες που θα περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα που το ακυρώνουν ουσιαστικά. Στη Δυτική Ελλάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στον επόμενό μας χάρτη. Βλέπετε ότι η μέρα ξεκινά με έντονη αστάθεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, βροχές. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Θα αρχίσει όμως. Πολύ δράση ο χάρτης. Πολύ δράση. Κεραυνοί, βροχές. Θα αρχίσει, βλέπετε όμως ότι έχουμε βάλει και τον ήλιο, που σημαίνει ότι σιγά σιγά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να υποχωρούν και να περιορίζονται προς τα ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμέρισματα, δηλαδή προς το ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο, την περιοχή της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θεριάς και βέβαια την περιοχή της Κρήτης και των Κυκλάδων. Εκεί θέλει μια προσοχή τουλάχιστον μέχρι και νωρίς το βράδυ. Οι άνεμοι επιμένουν από νότιες διευθύνσεις μέσα στο Αιγαίο, τοπικά θυελώδεις οι εντάσεις τους. Εδώ που βρίσκεται και η γραμμή λέλαπας, κοιτάξτε πώς περιστρέφονται οι άνεμοι γύρω-γύρω, αντίστροφα από τους δείκτες του ρολογιού, που αυτό βέβαια σημαίνει ότι βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να μην επηρεάζεται σημαντικά, μιας και ο νοτιάς συγκρατεί τον υδράργυρο σε υψηλές, θα λέγαμε, για την εποχή τιμές, θα βρεθούμε κοντά στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τον ομό Αττικής, όπου όπως είπαμε μέσα στη νύχτα πέρασε αυτή η γραμμή λέλαπας. Αργότερα όμως η αστάθεια από την περιοχή της Πελοποννήσου θα εξαπλωθεί και πάλι στον ομό Αττικής. Εκεί κοντά στο μεσημέρι, με απόγευμα, θα συναντήσουμε και πάλι βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τη βελτίωση να έρχεται από το βράδυ και στη συνέχεια. Οι άνεμοι σιγά σιγά στρέφονται σε νοτιοανατολικούς, ισχυρές οι εντάσεις τους κοντά στα 6 μποφόρ και ο υδράργυρος μέχρι 16 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Να δούμε και τον ομό Θεσσαλονίκης, όπου εδώ η λέλαπα βρίσκεται στα πιο νοτιότερα τμήματα του Θερμαϊκού, αυτό που δείξαμε και προηγουμένως. Θα περάσει από τη Χαλκιδική τις επόμενες ώρες για να αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται από το μεσημέρι και στη συνέχεια, με τους ανατολικούς, νοτιοανατολικούς ανέμους και εδώ να προσεγγίζουν τα 6 μποφόρ και τον υδράργυρο μέχρι 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να δούμε την εξέλιξη για την αυριανή ημέρα. Βελτιώνεται ο καιρός. Θα μείνουν κάποια υπολείμματα της κακοκαιρίας προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και μία αστάθεια στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Αύριο για τις περισσότερες περιοχές θα μπορούμε να μιλάμε για βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Από Τετάρτη όμως και στη συνέχεια, στον επόμενό μας χάρτη, θα δούμε σιγά σιγά οι χρωματισμοί πυκνώνουν
και πάλι από την περιοχή της Ιταλίας. Μας έρχεται ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Και έτσι λοιπόν Πέμπτη και Παρασκευή, στους τελευταίους δύο χάρτες, βλέπετε περνάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει ισχυρές βροχές σε καταιγίδες και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Την Πέμπτη πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και στον τελευταίο μας χάρτη θα δούμε την Παρασκευή ότι αυτό το κύμα εξαπλώνεται και προς την περιοχή του Αιγαίου. Άρα θα βρεθούμε πάλι κάτω από την επίδραση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού για να βελτιωθεί ο καιρός από Σάββατο και στη συνέχεια. Α, Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις. Αυτή τη φορά ελπίζουμε να μην μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία, μια και θα περάσει Πέμπτη με Παρασκευή. Εκεί δηλαδή θα κορυφώσει τη δράση της. Πάντως πρέπει να σου πω. Τώρα μας έκανε τη χάρη όμως.